σήμερα τα οποία δεν τα έχουμε αναφέρει. Το ένα είναι αυτό, ότι με τους δύο νόμους, τον 3863 και τον 3865 του 2010, σε ολόκληρο το φάσμα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εργοδοτικού και εργατικού, τα πάντα πλέον ρυθμίζονται με την λεγόμενη βασική σύνταξη. Και εγγυάται το κράτος στη βασική σύνταξη που για το 2010 ήταν 360 ευρώ. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια ότι στη συνέχεια έχει μειωθεί έχει και αυτή. Έχει πάει στα 330 δηλαδή. Έτσι. Και 290 ανάλογα με τη μείωση του ΑΕΠ. Όχι αυτή που παίρνετε σήμερα. Όχι αυτή που παίρνετε. Δηλαδή αν κάποιος παίρνει 600 ευρώ, 700 ευρώ, σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στο ταμείο του θα πάρει 290 ή 360. Μέχρι τώρα το κράτος, ο κρατικός προϋπολογισμός εγγυάται το σύνολο της σύνταξης. Από με βάση τους δύο νόμους που είπα πριν από λίγο, από την 1η του Γενάρη του 2015 πλέον κόβεται η σύνταξη στη βασική λεγόμενη 460 ευρώ και στην αναλογική. Το κράτος εγγυάται μόνο τη βασική. Εάν δηλαδή έχει σύνταξη 1500 ευρώ και το ταμείο σου δώσει ένα ορισμένο ποσό, το κράτος μέχρι 360 θα σου δώσει. Θα ανταλλάξει αυτό. Βεβαίως. Ήδη στην την πρώτη και ώρα δεσμίδα μέτρων καταργείται. Επανέρχεται. ΕΚΑΣ. Τι γίνεται έχουμε με το ΕΚΑΣ. Έχουμε πει ότι με την ρύθμιση που είχαν ετοιμάσει έχουν βρει το θεσμό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και εκεί μέσα συγχωνεύουν και τον κατώτατο μισθό και το ΕΚΑΣ. Όχι, το ΕΚΑΣ έχει τη δική του δυναμική. Δεν θα καταργηθεί. Θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται κανονικότατα. Θα γίνει η επανόρθωση που φωνάζατε γιατί κόπηκε σε αυτούς που είναι κάτω από 65. Κοίταξε, αυτά είναι για ρύθμιση. Εμείς είπαμε και το ξαναλέω τώρα ότι υπάρχει ένα πακέτο μέτρων. Έχω καταγράψει 45 περίπου παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Είναι και αυτό που πόσο στοιχίζουν όλα αυτά μαζί, τα έχετε προσολογήσει. Κοίταξε, το περίεργο είναι να δεις η μοιοπία με την οποία αντιμετωπίστηκαν τα ζητήματα αυτά. Το περίεργο είναι ότι υπάρχουν μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν μηδενικό οικονομικό κόστος και που δεν έχουν γίνει και οι οποίες θα δώσουν ανάσα στον κόσμο ή έχουν ελάχιστο κόστος. Ένα θέμα βασικό είναι αυτό που λέμε τώρα για τη βασική σύνταξη. Μέχρι τώρα υπήρξε περίπτωση το κράτος να καταβάλει ολόκληρη τη σύνταξη? Όχι, ποτέ. Απλώς ήταν μια εγγύηση. Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Τα ταμεία. Αυτό δεν έχει κανένα κόστος συγκεκριμένο. Τα ταμεία είχαν πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. Αυτή η ακίνητη περιουσία. Δεν είχαν πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. Είχαν κάποια περιουσία. Από αυτή εδώ την εκπομπή. Έχουμε δείξει κτίρια τα οποία είναι φοβερά και τρομερά. Συμφωνή. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για παράδειγμα. Και πληρώνουν σε νίκιο 3 πρωτομήνα. Και πληρώνει ένα στενό, 2-3 στενά παρακάτω. Εκατομμύρια νίκη μέσα στα τελευταία χρόνια. Εδώ να πάτε και στο κράτος πληρώνουν 3 ευρώ. Μέσα στην Αττική. Αυτή η αξιοποίηση θα γίνει για να σώσει. Ασφαλώς θα γίνει. Δεν έχει γίνει. Ασφαλώς θα γίνει. Μα δεν έχει γίνει. Πάντως η ακίνητη περιουσία των ταμείων είναι ποσοστιαία πολύ χαμηλή σε σχέση με τη συνολική περιουσία του. Έτσι. Μάλιστα. Και εδώ να κάνω και τη διάκριση, γιατί μερικοί δεν έχουν καταλάβει στοιχειώδη. Άλλο πράγμα είναι η ρευστότητα των ταμείων και άλλο πράγμα είναι η οικονομική του δυνατότητα. Πάντως αυτό που καταγγείλατε χθες, ότι είχαν μετρητό τα ταμεία και τα υποχρεώσανε με το PSI να το κάνουν ομόλογα για να κουρευτούν, γιατί το μετρητό δεν μπορούσε να κουρευτεί. Αυτό είναι και ποινικά κολάσιμη πράξη. Σε μία νύχτα μέσα. Είναι και ποινικά κολάσιμη πράξη. Και πρόσεξε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο τα ταμεία. Είναι όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Τα επιμελητήρια. Έτσι, όλοι οι λογαριασμοί. Οι ιατρικών συλλόγων και τα λοιπά. Έχουν έρθει από το φαρμακευτικό σύλλογο, ο οποίος είχε. Έχει δίκιο. Σας λέω. Είναι δεδομένο. Οι άνθρωποι αυτοί που μου το κατήγγελαν την περασμένη Πέμπτη ήταν άνθρωποι που ξέρουν. Πάμε τώρα στην κουβέντα μας. Έχουμε αφήσει μια πρώτη κουβέντα από την κυρία Μακρύ και τον κύριο Σκρέκα. Μια πρώτη, και θα ξαναγυρίσω πάλι. Μια πρώτη κουβέντα.